η ομάδα project φέτος. Η διάρκεια της είναι 4 μόλις λεπτά. Έχει εικόνα ήχο και χοροθέατρο είναι σαν παράσταση. Και κίνηση, δηλαδή εικόνα ήχο και κίνηση. Κρατάει 4 λεπτά η παράσταση. Μετά, όταν τελειώσει η παράσταση, θα κατεβείτε όλοι κάτω στο φουαγέ και θα δείτε μία έκθεση χαρακτικής. Θα σας ενημερώσει εδώ πέρα ο υπεύθυνος και ακριβώς θα δείτε. Λοιπόν, παιδιά, για να μην καταχρηστώ πολύ από τον χρόνο για να δείτε την παράσταση που έρχεται. Και επειδή δεν μπορούμε, είστε πάρα πολύ για να τη δούμε την έκθεση κάτω όλοι μαζί, θα σας πω πέντε πράγματα σχετικά με την έκθεση. Η έκθεση αυτή προέρχεται από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο βρίσκεται στην Αθήνα και έχει ποικίλο ιστορικό υλικό. Μέρος αυτού έχει σχέση με την Επανάσταση του 1821. Γι' αυτό και γίνεται αυτή την περίοδο. Ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες γιορτάσαμε την επέτειο του 25ου Μαρτίου, έτσι. Η έκθεση αυτή κάτω που θα δείτε περιλαμβάνει έργα χαρακτικής, όπως είπε και ο καθηγητής σας. Η χαρακτική ήταν μια μορφή τέχνης της εποχής εκείνης. Αλλιώς ονομαζόταν και λιθογραφία. Τα βασικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιόταν σε αυτή την τέχνη ήταν η πέτρα, ο λίθος, έτσι, ψηλά φύλλα πέτρα, ειδικά μολύβια τα οποία έβγαζαν λίπος, έτσι, και τα οποία ήταν αιχμηρά, και το νερό. Με κατάλληλη επεξεργασία δηλαδή, αυτά τα φύλλα πλένονταν τελικά και έμεινε το αποτύπωμα, η ζωγραφιά θα λέγαμε. Τα έργα αυτά που θα δείτε κάτω αποκονίζουν ήρωες της Επανάστασης του 1821. Είναι φτιαγμένα από τρεις διαφορετικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες. Ήταν ξένοι, ο ένας ήταν Δανός, ο άλλος ήταν Βαβαρός και ο άλλος ήταν Ιταλός. Και η σπουδαιότητα των έργων αυτών έγκυται και στο γεγονός ότι συνδέονται με ένα κίνημα που αναπτύχθηκε εκείνη την περίοδο. Είναι το λεγόμενο κίνημα του φιλελληνισμού. Κάποιοι δηλαδή, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, βλέποντας τον αγώνα των Ελλήνων την περίοδο εκείνη, θα λέγαμε πολύ απλά τον συμπάθησαν. Αγάπησαν τη χώρα μας. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αν θέλετε όμως τα υπόλοιπα να πούμε μετά κάτω, γιατί φαντάζομαι έχετε αρκετά στοιχεία σημαντικά να μας πείτε. Και καλά είναι να μην τα παραλείψουμε, αλλά θα τα πούμε μετά κάτω. Κάτω δεν θα πούμε. Πιστεύω θα ακούτε. Είμαστε σε μια διαδικασία που θα παρακολουθήσουμε. Γι' αυτό λέγαμε. Γι' αυτό είπαμε εξ αρχής να... Εν πάση περιπτώσει, μετά μην φύγετε που θα παρακολουθήσετε κάτω την έκθεση χαρακτική. Ή όταν τελειώσει η παράσταση. Όταν τελειώσει η παράσταση. Γιατί ώρα που είχαμε τελειώσει.